Εκδιώξει τους Αρακινούς από την Κρήτη, πήραν μέρος στρατιώτες από τον Πόντο και τότε εγκαταστάθηκαν εκεί οι πρώτοι μετανάστες. Οι εσωτερικές μεταναστεύσεις συνεχίστηκαν για πολλούς αιώνες. Όπως αναφέρεται ιστορικά, το Φεβρουάριο του 1414, ο αρχηγός του Πρωτεζούριου, Αμβράκιος Αντέρων Αρμίνητος, ζήτησε από την Ελληνική Σύγκλιτο να εγκατασταθούν στην Κρήτη 880 οικογένειες από την Τραπεζούντα του Πόντου. Έτσι, χτίστηκε ένα χωριό κοντά στη Σιτία και ονομάστηκε Τραπεζούντα. Το 1648 το χωριό καταστράφηκε και σήμερα υπάρχουν μόνο λίγα ερείπια. Εκεί βρέθηκε και παράσταση με το μονοκέφαλο αετό των Κομινών της Τραπεζούντας. Υπάρχουν και άλλα χωριά, των οποίων οι ονομασίες έχουν ρίζες ποντιακές, όπως Τσακώνη, Μαρουλά, Αντιπάς, Αργυρούπολη, Λιθίνε και άλλα. Πολλοί ήταν οι πόντιοι που μετανάστευσαν στην Κρήτη μετά την άνοιξη της Τραπεζούντας το 1461. Ακόμα και στην Επανάσταση του 1821, πόντιοι πολέμησαν στην Κρήτη, όπως ο Αλέξης Μαυροθαλασσίδης, ο οποίος έπεσε σε μάχη και θάφτηκε στα κρητικά χώματα. Με τη μικρασιατική καταστροφή και τη γενοκτονία των ποντίων το 1922, πολλοί πόντιοι κατέφυγαν στην Κρήτη και έμειναν για πάντα εκεί, βρίσκοντας αγάπη και θαλπορία από τους φιλόξενους κατοίκους της. Αναφέρεται ότι ο Τζιάκομο Ορκορνάρο, πατέρας του Βιτσέντζου, κατοικούσε στην κρητική Τραπεζούντα. Στον ερωτόκριτο συναντάμε λέξεις από την ποντιακή διάλεκτο, όπως Κρούζο, Οψελόν, Ινδέα, Ομπόνο, Χάλκομαν και άλλα. Η παράδοση λέει ότι οι κρητικοί, βλέποντας τους πόντιους να χορεύουν τον χορό Πικ, τους πάθασαν τόσο και δημιούργησαν έναν άλλο χορό και τον ονόμασαν Λαζότη από τους Λαζούς. Και στους δύο λαούς, η Ευρωπιά και η Περιφάνεια κυριαρχούν. Στο σημείο αυτό παρακαλούμε τους Προέδρους του Συλλόγου να απευθύνουν ένα κύριο χαιρετισμό. Ο κύριος Βασίλης Στεφανίδης.